Παιδιά, είναι φοβερό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος σηκώνεται με Mozart και κλείνει με Metallica. Ήδη το intro βίντεο που είδαμε είναι οι Mozart Heroes, οι οποίοι είναι δύο μουσικοί. Συναντήθηκαν εντελώς τυχαία σε ένα οδείο. Ο ένας κλασικής μουσικής, ο άλλος κιθαρίστας. Και δημιούργησαν το συγκεκριμένο εγχείρημα, τους Mozart Heroes. Και παίξαν αυτό που ακούσαμε, ήταν ο συνδυασμός της συμφωνίας νούμερο 40 του Mozart και τον Metallica, το Enter Sandman. Και είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Ένα εκπληκτικό κομμάτι και όπως είδατε έχει και πάρα πολύ επικό βίντεο. Το βίντεο όντως είναι επικό. Δηλαδή, γι' αυτό και είπα να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά την εκπομπή και να έρθουμε Να σου πω την αλήθεια και εγώ όταν τα θέματα πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι το ιδιαίτερο της εκπομπής της συγκεκριμένης, δεν τα καθορίζουμε εμείς, τα παίρνουμε από τους τηλεθεατές και τα παίρνουμε από ιδέες από την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν έπεσε η ιδέα της συγκεκριμένης metal μουσικής, γιατί το heavy metal είναι μια πολύ δύσκολη, ιδιαίτερη μουσική για να την ακούσει το ευρύ κοινό. Το ίδιο και η κλασική. Εγώ ακούω λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, δεν είμαι ο expert. Πραγματικά τώρα αυτές τις μέρες που έψαξα λίγο περισσότερο την νεοκλασική metal, όπου έχει πάρα πολλά παιδιά το συγκεκριμένο, πάρα πολλά γνωστά, όπως η opera metal, η metal opera. Έτσι, όπου είναι ο συνδυασμός της heavy metal μουσικής με ορχήστρα, με όπερα. Θα κάνουμε κάποιο άλλο αφιέρωμα εκεί πέρα, είναι εκπληκτικό. Όπου έχω ακούσει σε όπερα, σε διασκευή φοβερή, το σε έχω κάνει θεό. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ναι, βέβαια. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Τότε ήταν σε ένα σόου που κάποιος το είπε σε όπερα. Νομίζω ο Μικρούτσικος το παρουσίασε αυτό το σόου. Κοίταξε, πάντα πάντως, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα της μουσικής. Όταν αρχίζουν και γίνονται αυτοί οι συνδυασμοί και οι μίξεις εντελώς διαφορετικών, ετερόκλητων μουσικών στοιχείων, όπως κλασικής, που βασίζεται στην ισορροπία, στην αρμονία, στη μελωδία και heavy metal.
metal που έχει μια πιο, ένα πολύ πιο δυναμικό αδρεναλίνη, ένταση κλπ. Βγαίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ομολογώ ότι η νεοκλασική metal έχει αποκτήσει άλλον ένα φαν που είμαι εγώ. Μα. Δηλαδή, ειλικρινά μετά το συγκεκριμένο ψάξιμο που έκανα, κατέβασα σε στικάκια και USB και στο αμάξι μου κλπ. Νεοκλασική metal. Δηλαδή, είναι ειλικρινά έχω ενθουσιαστεί. Ομολογώ ότι αρχίζω και γίνομαι φαν και των δύο, δηλαδή και της metal και της κλασικής μουσικής. Οπότε να αλλάξουμε τα στέκια, να βρούμε κανένα μετάλλικο. Τώρα θα πάμε να... Κοίταξε, μέχρι τώρα οι γνώσεις μου και νομίζω ολονών, ας πούμε, τα ακούσματα, τι ήτανε, εκτός από AC/DC και Metallica, που είναι τα γνωστά heavy metal συγκροτήματα, και εκτός από τους Mozart, Vivaldi κλπ, που είναι οι γνωστοί συνθέτες κλασικοί, τι ξέραμε, Scorpions, δηλαδή νομίζω ότι όλοι αυτό. Μας... Έχουμε Scorpions, Metallica και είναι AC/DC, και Ozzy Osbourne κλπ. Ναι. Εντάξει, όλοι περιοριζόμασταν εκεί και πάλι αυτά δεν τα ακούγαμε πολύ. Ξέραμε ένα γνωστό κομμάτι, άντε είχαμε φίλους, φίλες οι οποίοι ξέρεις τα μαύρα μπλουζάκια, AC/DC, Metallica κλπ. Εκεί. Πραγματικά ότι αν ασχοληθεί κάποιος και μπει μέσα στα μουσικά είδη τα συγκεκριμένα και ειδικά σε αυτό το συνδυασμό που έχει, ήταν καινοτόμο στη δεκαετία του 80, πραγματικά ενθουσιάζεσαι, σε απολιώνει. Επειδή έχουμε φιλιά Νίκο και φιλιά να δώσεις στη Χαρά και φιλιά Στέλιο. Στέλιο. Και για να μην ακούτε, επειδή έχουμε εδώ πέρα το καφέ μας από το Περιστεράς καφέ, εγώ θα τα πω στον αέρα, μπαίνει μέσα ο Στέλιος να δώσεις και στον Νίκο πολλά φιλιά και στη Χαρά. Σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δεις τα παιδιά μου, έχουν μάθει, παιδιά, έχουν μάθει ακόμα και τον καφέ που μας φέρνουνε, μπαίνουν στο στούντιο και δεν τους παίρνει κανείς είδηση. Τόσο expert είναι. Φιλιά λοιπόν στο καφέ Περιστερά, σου ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Φιλιά και από μένα γιατί είμαι coffee. Γιατί σου φέρνουν δύο τους καφέδες. Δύο είναι ένα. Ο Γιώργος μπαίνει και πριν ξεκινήσει εκπομπή δύο καφέδες και μου λέει Χαρά, για ποιον είναι. Λέω για τον ίδιο είναι. Απλά θέλει δύο. Έναν που θα πίνει και έναν, ξέρεις. Είναι αυτή η εξάρτηση που όταν κάτι σου αρέσει το θες να το παίρνεις διπλό. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, είναι έτσι όπως το είπες. Λοιπόν, πάμε πίσω στην metal μουσική συνδυασμό με νεοκλασική. Πρώτα απ' όλα, ένα γνωστό είδος πραγματικά το οποίο είναι πιο εμπορικό είναι η όπερα metal, έτσι. Πώς ξεκίνησε, ξεκινάει τη δεκαετία του 60-70, έτσι, με τον κιθαρίστα του Deep Purples, ο οποίος είναι ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Ο κιθαρίστας αυτός ξεκίνησε λοιπόν όλοι να κάνει αυτή την πρόσμιξη μέσα στη heavy metal μουσική, αρχίζει να βάζει κομμάτια κλασικής μουσικής. Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις. Υπάρχουν κλασικά κομμάτια τα οποία τα έχουν πάρει heavy metal groups και τα έχουν διασκευάσει και έχουν βάλει μέσα το heavy metal άκουσμα. Αυτή είναι η μία τάση. Η άλλη τάση είναι να παίζουν, όπως ακούσαμε στην εισαγωγή, να παίζει πρώτα το κλασικό κομμάτι, όπου έπαιξε με κιθάρα και τσέλο, και μετά ξαφνικά να γίνεται ένα δυναμικό ανέβασμα με την ηλεκτρική κιθάρα, όπου περνάει μετά ακριβώς και μπας και περνάμε στη metal μουσική. Δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν κάποιοι γνωστοί κιθαρίστες. Αυτοί φέρανε το κίνημα της νεοκλασικής metal. Δεν ήταν τραγουδιστές, δεν ήταν όπου έγιναν και μπάντες μετά, αλλά ήταν solo κιθαρίστες, όπου τι εισήγαγαν. Δεν είναι τυχαίο που η νεοκλασική metal μουσική ταυτίζεται με αυτό που λέμε guitar shredding. Είναι αυτό το παίξιμο. Δηλαδή έχω ενθουσιαστεί έτσι. Ναι, βάζουν ναι. Έναν ενισχυτή, συνδέουν την κιθάρα με έναν ενισχυτή. Έχω πορωθεί παρόλο που είμαι παιδί της ξένης μουσικής. Μίλα Μποντζόβι, πες τα. Μποντζόβι. Λοιπόν, έχεις πάει σε πιο μαλακά ακούσματα. Ναι, δεν θέλω να σε πάω στα σκληρά. Ναι. Πραγματικά όμως, κάθισα και ασχολήθηκα λίγο με την τεχνική, η οποία ως σημειωτέων πριν την έλευση της νεοκλασικής metal δεν ήταν τόσο βιρτουόζοι οι heavy metal γκιταρίστες ή κιθαρίστες. Ήταν ο Blackmore στην ουσία, τον Deep Purple και τον Rainbow, και μετά στην πορεία οι Scorpions, ο κιθαρίστας των Scorpions, ο γερμανός κιθαρίστας, που άρχισαν να εισαγάγουν στην ουσία αυτό το solo του κιθαρίστα, συνδέουν με έναν ενισχυτή και ακούγεται αυτό το λέγεται guitar shredding, όπου είναι αυτό το feedback, αυτό το γύρισμα, η επιστροφή που φέρνει η κιθάρα στον ενισχυτή και αυτό το πολύ έντονο άκουσμα, το δυναμικό με παίξιμο των χεριών πάνω στην κιθάρα, το πολύ γρήγορο tempo κλπ. Ειλικρινά,
άμα ασχοληθείς και το ακούσεις περισσότερο, ενθουσιάζεσαι. Δηλαδή, τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω και εγώ τους heavy metal fans. Κοίταξε, πόσο είναι πολύ μια, μέσα. Είναι ένα είδος μουσικής που ενώ σε διαπερνάει, καταλαβαίνεις, είναι ηλεκτρομαγνητική, νιώθεις ότι σε διαπερνάνε κύματα, όμως είναι πορωτική. Δηλαδή. Δεν είναι χαλαρωτική, γι' αυτό και σε πορώνει. Κάθε τι που δεν είναι καλέ, τι υπερπαραγωγές σας. Όσο δεν είναι πορωτικό κάτι, τόσο σε ανεβάζει. Συγγνώμη, λάθος, άλλο ήθελα να πω. Αλλά τρελάθηκα με τις ωραίες παρουσίες. Όσο κάτι είναι έντονο, τόσο σε πορώνει. Αυτό. Πάμε να πούμε λίγο, γιατί έχουμε και απόσπασμα που... Ναι, θα πούμε. Τελειώνω το κομμάτι το ιστορικό. Και η ιστορία γύρω από την νεοκλασική μέτα, λέγοντας ότι ενώ ο κιθαρίστας των Deep Purple στο Concerto for Group and Orchestra ήταν ο πρώτος που εισήγαγε λοιπόν τα στοιχεία της νεοκλασικής μέτα, το μεγάλο μπαμ και εκεί πέρα που καθιερώνεται είναι από τον Σουηδό κιθαρίστα Ίνκι Μάλμστιν, ο οποίος στην ουσία είναι ο βιρτουόζος του, ήδη είναι αυτός που το έχει εισαγάγει τη δεκαετία του 80 και το πήγε και το απογείωσε. Από εκεί και πέρα μιλάμε, έχει αρχίσει και δημιουργείται ολόκληρη σχολή γύρω από την νεοκλασική και ακολουθούν. Είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, γιατί βλέπουμε ότι ορισμένα κινήματα αρχίζουν και αποκτούν σχολές συγκεκριμένες χώρων, δηλαδή αμερικάνικα, αγγλικά κλπ. Είναι από τα λίγα κινήματα, από τις λίγες στάσεις που θα δείτε ότι έχει πληθώρα διαφορετικών γκρουπ από διαφόρων εθνικότητων. Δηλαδή και στο βίντεο κλιπ που θα δούμε θα ακούσετε ισπανικό, γιαπωνέζικο heavy metal group με κλασική μουσική. Έχει αγκαλιάσει λοιπόν. Δεν το έχουμε για γιαπωνέζικο ή για ισπανικό. Αυτό θέλω να σου πω και εγώ όταν το είδα και λέω όπα τώρα. Και όμως όταν μπήκε και σε μια γλώσσα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, δεν μπορείς να καταλάβεις πολύ εύκολα. Όταν μπήκε η μελωδία, η κιθάρα, επίσης όλα αυτά πλαισιώνονται. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι της heavy metal μουσικής. Η ιδιαιτερότητα που έχουν τα βίντεο κλιπ, επειδή τα έχουν πάρει από επιστημονική φαντασία, λίγο από horror, λίγο από... Είναι πολύ ατμοσφαιρικά, είναι λίγο μαύρα, όμως είναι φανταστικά η ατμόσφαιρα η οποία έχουν, σου ανεβάζει την αδρεναλίνη πραγματικά και, και έχουν κάνει αυτό το συνδυασμό με την κιθάρα και επίσης ορχήστρα, βιολιά, πιάνο κλπ. Όπου για μένα είναι απογείωση, πραγματικά απογείωση. Να αναφέρω πριν πάμε να ακούσουμε τα κομμάτια, έχω επιλέξει 4, αυτή τη φορά 4 για να μην, επειδή χρειάζεται να αφήσεις λίγο χρόνο για να ακουστεί ο συνδυασμός της κλασικής με τη heavy metal μουσική. Να πούμε ότι ορισμένα πολύ γνωστά συγκροτήματα, μπάντες οι οποίοι δημιουργήθηκαν, είναι η Nightwish, Sonata Arctica, Narnia, Trans-Siberian Orchestra, μερικά από αυτά θα τα ακούσουμε και θα πούμε και δύο πράγματα, η Galnerius, που επίσης έχουμε βίντεο κλιπ, Dark Moor, Adagio, Warmen, Artension, Obsura, Masterclass και ούτω καθεξής, πάρα πολλά. Νομίζω αξίζει τον κόπο να πάμε. Ακούστε τι θα κάνουμε, επειδή θέλω να ολοκληρώσω και το χρόνο έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, και για να σας κρατήσουμε σε αγωνία, επειδή έχουμε ένα πολύ ωραίο δεκάλεπτο βίντεο, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Βάζουμε μία άνω τελεία. Επιστρέφουμε να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με τα βίντεο κλιπ για να μπούμε πορωτικά και να συνεχίσουμε με λίγες συμβουλές από Χριστίνα Καμπούρη και μετά το επόμενο διαφημιστικό και κοντά μας Λάζαρος Γκόλιας. Έτσι λοιπόν θα ήρθαμε, αλλά και συνεχίζουμε δυναμικά. Παρακαλώ πολύ ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμηνο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό,
χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κύμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κύμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και θα ξεκινήσω πάρα πολύ δυναμικά. Γιατί όταν χορεύουν μετάλλικα και τέτοια πρέπει το κεφάλι να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι η αδρεναλίνη, είναι αυτό το ρυθμό. Καλά, όταν έχω αδρεναλίνη δεν κουνάω το κεφάλι. Μπορείς να κάνεις και άλλα, αλλά δημοσίες αυτό επιτρέπεται να κάνεις όμως. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην, να πούμε για αυτούς που μπορεί τώρα να είμαστε στην παρέα μας. Από τη στήλη της μουσικής, από το πρώτο μέρος, είχαμε πει λίγο για την ιστορία και για ένα πάντρεμα που γίνεται σε κλασικό και μετάλλικα. Σωστό. Και είχαμε μείνει να πάμε να δούμε τα τέσσερα πιο δημοφιλή κομμάτια και να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχω επιλέξει τέσσερα συγκροτήματα, τέσσερις καταπληκτικές μπάντες διαφόρων εθνικοτήτων. Mm-hmm. Θα δούμε από ισπανική, αμερικάνικη, ιαπωνέζικη. Με την ισπανική θα ξεκινήσεις? Όχι, δεν θα. Αμερικάνικη θα πάμε αυτή τη φορά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο πιο εμπορικά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε Δεν νομίζω πάντως ότι η ισπανική δεν είναι εμπορικό. Όχι, λοιπόν, όχι, είναι σαφέστατα είναι εμπορικό, αλλά ξεκινάμε. Για πάμε, παρακαλώ. Αυτό το βίντεο κλιπάκι είναι τόσο ατμοσφαιρικό, νομίζω ότι βλέπεις ταινία. Η μπάντα αυτή λέγεται Trans-Siberian Orchestra. Είναι εκπληκτικά τα βίντεο κλιπ τα οποία γυρνάνε. Είναι πραγματικά, νομίζεις ότι βλέπεις ταινία. Σπίτι μου και να δούμε ταινία τώρα. Εγώ προχθές που ετοίμαζα το κλιπάκι, είχα ανάψει το τζάκι, είχα κλείσει όλα τα φώτα. Το σπίτι σου είναι? Όχι, ρε. Θα μπορούσε να είναι όμως. Το ξέρω. Θα μπορούσε να είναι. Κάπως έτσι αισθανόμουν κι εγώ προχθές. Έτσι. Και μπήκα. Εντάξει, δεν είχα βέβαια τις κοπέλες να χορεύουν και το πιάνο με την ουρά. Αλλά πολύ θα γούσταρα να υπήρχε, να σου πω την αλήθεια. Trans-Siberian Orchestra είναι μια αμερικανική μπάντα, rock βέβαια, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Άκου εδώ. Το τραγούδι είναι το Requiem. Πολύ γνωστή εισαγωγή. Ναι, εντάξει. Άκου και τώρα μπαίνει. Μα είναι δυνατό να μην... Είναι το Requiem. Αυτό το συγκρότημα, αν δείτε άλλα βίντεο κλιπ, παίζουν πάρα πολύ με το φωτισμό. Παίζουν πάρα πολύ με το φωτισμό και τα εφέ. Θέλω να σου πω κάτι. Κοίτα. Έχω κάνει επίδειξη μόδας με αυτή την εισαγωγή. Ναι, μα είναι εκπληκτικό, έτσι. Θέλω σοβαρά. Κάνει. Ήσουν μπροστά, ρεσί. Από τότε ήσουν μπροστά. Το 2009, νομίζω. Μα κοίτα. Δεν είναι καταπληκτικό, εδώ πέρα εντωμεταξύ έχουν πάρει, είναι η σχολή που έχει πάρει ένα κλασικό κομμάτι και έχει εισάγει ηλεκτρική κιθάρα και ακούτε το heavy metal στο τέλος και στο... Εάν ήμουνα σε μπάντα, πάντως σε τέτοια μουσική θα ήθελα να είμαι κιθαρίστας. Όχι... Ναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Ο κιθαρίστας το ζει πιο πολύ, ούτε εννοείται. Μπάσο και τον μπάσο. Εννοείται, εννοείται. Ο κιθαρίστας πολύ. Ή φωνητικά, θα δεις παρακάτω ότι κάνουν φωνητικά. Όπω, είναι επικό, είναι επικό. Το Billboard και το Polestar. Θα πρέπει να φτιάξουν και πασαρέλα. Στο... Εκεί που δεν θα είναι του χρόνου, να κάνω πασαρέλα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας. Έλα. Είναι Dark Moor. Η λίμνη των Γίγνων, βέβαια. Ακούστε όμως διασκευή. Εδώ υπάρχουν και στίχοι. Είναι Dark Moor, είναι μια ισπανική νεοκλασική metal, power metal. Power metal μπάντα. Ιδρύθηκε το 1993 στη Μαδρίτη. Ακούστε εδώ πέρα, υπάρχουν και στίχοι. Έχω βάλει επίτηδες στο βίντεο κλιπ με τους στίχους. Είναι εκπληκτικό βέβαια, αυτό έχει γυριστεί. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό και το παίξιμο, όπου είναι μια κλασική μελωδία, αλλά έχουν βάλει πολύ heavy metal μουσική και βέβαια και η φωνή με αυτό το βιβράτο που έχει, τα γυρίσματα, είναι σε προδιαθέτει. Yeah.
Έχει και τους στίχους, Αλέξανδρε, άμα θέλεις να μπορείς να το τραγουδήσεις. Αν μπορείς να δεις τίποτα, βέβαια. Αυτό βέβαια το έχουμε ακούσει όλοι, είναι γνωστή η Λίμνη των Κύκνων και έχουμε δει μπαλέτο, πολύ μεγάλους χορευτές, έχουμε δει όπερα γύρω από αυτό. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παίζουμε έτσι μια heavy metal εκτέλεση. Εδώ βέβαια το κομμάτι έχουν σεβαστεί τη βασική μελωδία, το storyline που είναι η στίχη γύρω από τον Κύκνο, ο οποίος αλλάζει στην πορεία. Το έχουν σεβαστεί, έχουν βάλει απλά τα κλασικά όργανα του heavy metal και τα ακούσματα απλά συμφωνεί. Γενικά υπάρχει μια ισορροπία. Βέβαια, υπάρχει ισορροπία, ο φορμαλισμός, αυτό. Ισορροπία που είναι χαρακτηριστικά της κλασικής μουσικής. Αλλά υπάρχει αυτό το κομμάτι της κιθάρας το πολύ έντονο, ναι. Το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό της heavy metal. Έτσι. Πάμε στην τρίτη μπάντα. Εδώ, τι ωραία που σ' ακούω. Τώρα με ακούς καλύτερα, έτσι. Πίλους. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μ' ακούνε. Πάντα έχω φτιαχτεί. Γκαλνέριους. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Εγώ πραγματικά έπεσα εντελώς τυχαία. Είναι ένα από τα πολύ γνωστά γκρουπ της νεοκλασικής metal. Δεν το ήξερα καθόλου, ομολογώ. Είναι γιαπωνέζικο. Ιδρύθηκαν στην Οσάκα το 2001. Είναι σχετικά καινούριο. Θα δείτε ένα πολύ... Ξεκινάνε με κλασική μουσική και ξαφνικά θα μπει το συγκρότημα, βέβαια. Είναι εκπληκτικό. Και τα βίντεο κλιπ είναι τόσο ατμοσφαιρικά. Είναι τόσο ατμοσφαιρικά. Και είναι σίγουρο ότι εδώ νομίζω αρχίζει και προσελκύει και τα δύο κοινά. Και οι άνθρωποι που ακούν κλασική μουσική και εκείνοι που ακούν heavy metal. Γίνεται αυτό το ωραίο πάντρεμα. Να το. Και τα ξαφνικά εδώ μέσα σε ένα ναό... Μία heavy metal μπάντα, όπου από πίσω όμως υπάρχει ο σεβασμός στην βασική μελωδία της κλασικής μουσικής. Αυτό που σου είπα πριν με την ισορροπία, ενώ σε αυτό ότι ούτε το ένα καταλαμβάνει το άλλο. Ακριβώς. Μπαίνει αρμονικά το ένα αυτό. Στο άλλο, χωρίς να σε πειράζει. Άκου. Είδες, το έχω το όπερα. Ναι, το έχεις. Δεν μπορώ να πω. Είμαι υψήφωνος, λέει. Καλά, δεν λέω. Υψήφωνος. Α, δεν ξέρω. Δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Εδώ όμως έχουν κρατήσει τη λοιπόν, φωνή πάμε στο... Εδώ είναι, κάνω respect. Για μένα είναι μια αποκάλυψη αυτό. Βέβαια για τους heavy metal fans είναι κάτι πολύ τετριμένο και κλασικό. Το συγκρότημα αυτό λέγεται Nightwish. Είναι ίσως το πιο, αν δείτε το top 10 των metal κλασικής μουσικής, το top 10 4-5 κομμάτια είναι δικά τους. Είναι εκπληκτικό. Εδώ έχουν βάλει λοιπόν, εκτός των κιθαρίστα, υπάρχουν φωνητικά. Σας θυμίζει κάτι? Δεν είναι το γνωστό. Ναι, πες το, μην πεις γουάμ αυτή όχι, τη φορά. Όχι. Το έχω εδώ. Έλα, δεν θα σου το πω, θα σου έρθει στην πορεία. Το Phantom of the Opera. Μπράβο. Παιδί μου, όταν εγώ πήγαινα στο Παρίσι, μερανύχτα ήμουνα στην όπερα. Τώρα να πω. Είχα ραντευτεί εκεί στο Σαν-Σελιζέ, τεχνούσα και τρίζαμε. Συνήθως αυτό είναι μια... Αυτό είναι μια άλλη τάση που έχει γεννήσει πιο πολύ και το metal opera, opera metal στην ουσία, όπου εκτός από τον κιθαρίστα εδώ υπάρχει και μια σοπράνο, συνήθως μια σοπράνο, η οποία είναι η κύρια, είναι τα φωνητικά στην ουσία. Και τώρα θα μπει το metal. Τώρα θα αρχίσει σε λιγάκι, θα δείτε, θα μπει... Άκου, να το. Δηλαδή, εντάξει, πώς να μην σε ενθουσιάσει, έτσι. Ωραίο το κλασικό κομμάτι, ωραίο, εννοείται ότι δεν πειράζει κανένα στο βασικό, το Phantom of the Opera. Αλλά πώς να μην σε εξιτάρει όμως και ένας τέτοιος δυναμισμός. Και εδώ πέρα βέβαια αυτός είναι ο κιθαρίστας.
Θέλω να σας πω ότι το θεωρώ πολύ ερωτικό κομμάτι. Αυτό, παιδιά, είναι Φιλανδία. Είναι Φιλανδία, είναι το πιο γνωστό metal συγκρότημα παγκοσμίως στο κομμάτι όσον αφορά τη νεοκλασική μουσική, δηλαδή όλο αυτό το δημιούργημα. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Όλα τους τα άλμπουμ, όλα τους τα τραγούδια έχουν γίνει, έχουν πάει στο νούμερο ένα. Είναι στις νούμερο ένα θέσεις του αντίστοιχου. Υπερπαραγωγές όμως. Και είναι και βλέπετε τη συναυλία. Κοίτα, εδώ πέρα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι συνδυασμοί που σε κάνουν να αγκαλιάζεις ένα δύσκολο είδος που είναι το heavy metal. Και λες μαζί σου. Για να σας επαναφέρω τώρα λίγο στην τάξη. Αυτό ήταν. Για να σας επαναφέρω, Γιώργο, καταπληκτικό, μπράβο. Και το θεωρώ και πολύ ωραίο κομμάτι εγώ το Phantom of the Opera. Δηλαδή, πραγματικά εγώ θα μου άρεσε σπίτι μου έτσι κάπως να παίζει λίγο απαλά αυτό το κομμάτι. Και τώρα που σας πήγα κλασικό metal, για να σας πάω και σε κάτι πιο παραδοσιακό που είναι η ελιά. Θα τα συνδέσω όλα σε αυτή μετά την εκπομπή. Μετά από την αδρεναλίνη. Γιατί και η ελιά είναι πολύ παραδοσιακό κομμάτι, αλλά έχει και λίγο για μένα heavy metalάδικο στυλ. Όταν είναι άγρια. Έτσι δεν είναι? Πώς αισθάνεσαι μετά το δίκτυο? Μια χαρά θα τα πει. Ούφαξη τώρα θα δεις. Τώρα έχω αδρεναλίνη. Έχω χάσει λίγο το χρόνο, αλλά γι' αυτό έχω και τους συνεργάτες μου για να με ενημερώνουν. Λέμε τώρα στην περίπτωση που. Για πάμε να μου πεις. Λοιπόν, επειδή το ζητάνε και οι τηλεθεατές και εσείς είχατε απορία πότε κλαδεύουμε την ελιά. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε τέλη χειμώνα. Mm-hmm. Μερικοί μαζί με το μάζεμα της ελιάς κλαδεύουν κιόλας, αλλά είναι ρυψοκίνδυνο γιατί υπάρχει κίνδυνος παγετού και θα είναι ευάλωτα τα κομμένα κλαδιά. Λοιπόν, γι' αυτό... Συνήξεσαι, Χριστίνα, συνήξεσαι. Προσπαθούμε τέλη χειμώνα που είμαστε πιο σίγουροι για τους παγετών, δηλαδή λίγο πριν έρθει η άνοιξη. Η ηλικία σου ήταν αυτή. Αυτό που παρατηρούμε πολύ συχνά όσον αφορά τη μορφή του κλαδέματος, η ελιά στην Ελλάδα κλαδεύεται κυπελοειδές. Δηλαδή, αν το δούμε με κάτωψη, στο κέντρο δεν έχει πολλά κλαδιά, ενώ μαζεύονται όλα περιμετρικά. Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό συμβαίνει για να περνάει ο αέρας και το φως, για να μπορούν να φωτοσυνθέτουν όλα τα φύλλα. Και γενικά, δηλαδή, θέλουμε αυτό, να αερίζεται το φυτό, γιατί αν δεν περνάει αέρας, θα μουχλιάσει. Τις ελιές έχεις εσύ στο μπαλκόνι? Έχω, έχεις, ναι. Έχω 4-5 ελιές. Όχι, μέσα δεν είναι. Μα είναι εξωτερικού χώρου. Δε. Υπάρχουν κάποιοι όμως το έχουν, ρε παιδιά, στο εξωτερικό. Όντως, έχει γίνει μόδα. Έχει γίνεται αυτό, γιατί ενδιαφέρομαι να βάλω κι εγώ ελιές μέσα. Γίνεται. Δύσκολα. Αν είναι σε παράθυρο κουζίνα, αν είναι ένα. Ναι, α, πρέπει να κάνει, να έχει συνθήκες. Ναι, γιατί κρύο, η ελιά μπαίνει σε λίθαργο. Α, μάλιστα. Και υπάρχει. Ναι, πες μου. Όχι, έχω 4-5 έξω στο μπαλκόνι, οι οποίες εντάξει είναι κλαδεμένες, δεν είναι ολόκληρα δέντρα, είναι πιο πολύ καλοπιστική. Υπάρχει διαφορά καλοπιστικής? Όχι. Όχι. Τα ίδια είδη μπορεί να γίνουν και καλοπιστικά, ναι, και καρποφόρα. Ποια είναι η διαφορά? Δεν μπορούν να σου παράγουν καρπό, δυνατό, πολύ καρπό? Αυτή είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι στην αρχική διαμόρφωση, τα κάνουν μικρά. Α, okay. Οπότε okay. Παραμένουν μικρά. Και τα κλαδεύουν μικρά σε περίεργα σχήματα εκεί. Ναι. Ναι. Και είναι και σε γλάστρες, οπότε ούτε σε άλλες δεν μπορεί να αναπτυχθούν. Να ναι, 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 ακριβώς έτσι τα είναι. Για πες και, οπότε λοιπόν είπες ότι αυτό είναι έτσι για να περνάει και να περνάει και ναι, ο αέρας και το φως και το οξυγόνο. Ναι. Γενικά αφήνουμε τα κλαδιά που είναι περιμετρικά, που βγαίνουν προς τα έξω, αν κάποια είναι κατακόρυφα ή μπαίνουν δηλαδή προς το κέντρο του φυτού, τα κλαδεύουμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Επίσης, πολλοί πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ελιά, που είναι μια κατηγορία από μόνη της στα δέντρο, συμβαίνει ένα φαινόμενο που λέγεται παρενιαυτοφορία. Δηλαδή, μια χρονιά έχει ελιές. Και να πες το αυτό πάλι. Και μετά πες το εσύ. Παρενιαυτοφορία. Ναι. Μάλιστα, okay, εγώ δεν το λέω. Εγώ είμαι καλός γλωσσομάθητης. Πώς το είπες, πώς το πες. Παρενιαυτοφορία. Μάλιστα, okay.
μπορεί να το έχετε έτσι ακούσει ότι τη μια χρονιά βγάζει πολλές ελιές. Γι' αυτό λέμε ότι φέτος δεν είχαμε πολύ λάδι, ενώ την άλλη φορά είχαμε πολύ λάδι. Είναι αυτό το φαινόμενο. Καλά, που το κάνει η ελιά αυτό. Εγώ ξέρω από καλό λάδι, να ξέρει. Μέχρι την τελευταία σταγόνα. Έχουμε κατηγορίες της ελιάς. Ναι, υπάρχουν κάποιες που είναι, ας πούμε, η κορονέκη που είναι πιο πολύ για λάδι, η ελιά της. Και υπάρχουν και κάποιες που είναι για βρώσιμη ελιά, που την τρώμε. Μάλιστα. Στο χρώμα που βλέπουμε ένα λάδι ότι είναι λίγο πιο πράσινο, πιο καφέ, πιο έτσι, πιο σκούρο, πιο ανοιχτό. Υπάρχει και μύθος, νομίζω, ναι, για το... Που λένε ότι όσο πιο ανοιχτό είναι, είναι πιο καλή, είναι πιο βιολογική. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει το λάδι ακόμα, γιατί θέλω να τελειώσω το επόμενο. Θα το ξεκινήσω την Παρασκευή, να ξέρεις. Δεν θέλω να μπλέκω δύο λάδια μαζί. Λοιπόν, αν είναι πράσινο το λάδι, είναι πιο βαρύ στη γεύση και πιο καυστικό, αλλά έχει πιο πολλά αντιοξειδωτικά. Μάλιστα. Και κάτι που συμβαίνει, δηλαδή, είναι θέμα ποικιλίας περισσότερο και μετά παίζει ρόλο το έδαφος, αλλά είναι κυρίως ποικιλίας. Οι Ιταλοί, οι γείτονές μας, έχουν ποικιλίες οι οποίες βγάζουν πολύ καυστικό λάδι και δεν μπορούν να το προωθήσουν στην αγορά. Γι' αυτό παίρνουν τα δικά μας λάδια. Βεβαίως, και τα αναμειγνύουν και μετά γίνεται εμπορέσιμο το Μάλιστα. λάδι. Το δικό τους είναι πάρα πολύ καυστικό, Κατάλληλα. Να ξέρετε. Άρα λοιπόν το κλάδεμα της ελιάς γίνεται την εποχή, να ξαναεπαναλάβουμε. Τέλη χειμώνα. Λίγο πριν την άνοιξη. Μάλιστα. Παιδάκια, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ, και Metallica Classic και ελιά, που είναι all time classic και είναι και πολύ μόδα, γιατί και ελιά συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο, διότι ακόμα και στα σπίτια που πλέον το θεωρούμε διακοσμητικό στοιχείο, η ελιά είναι η παράδοση και η κλασικότητα, αλλά σε πάρα πολύ μοντέρνα γραμμή. Πάω να σας αποχαιρετήσω, φιλιά πολλά. Πολλά μπορείτε να φύγετε για το εξωτερικό γύρισμα και οι δύο, γιατί πλέον ξεκινάμε και τα εξωτερικά γύρισμα, θα σας τα δείξουμε εν καιρό. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να αλλάξω και ρούχα, μην τον υποδεχτώ με τα ίδια. Το έχω φορέσει δύο, λέει, το φορέσω στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Παρακαλώ να μου ετοιμάσετε το μπλουζάκι 452 και το παντελόνι 524 για να το βάλω στο τρίτο μέρος της εκπομπής με Λάζαρο Γκόλια. Μείνετε κοντά μου. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και όπως είπα, κλείνω αθλητικά, κλείνω με πάρα πολύ ωραία θέματα, κλείνω με Λάζαρο Γκόλια. Γιατί μέχρι τώρα έπρεπε να ήταν στη τηλεσκηνοθεσία. Οπότε το τελευταίο μέρος αφήνει στο πόδι του το δευτερόποδο και κατεβαίνει κάτω. Ο δευτερόποδος είναι αυτός που μένει στο πόδι μας όταν εμείς φεύγουμε. Το διάβασα προχτές. Υπάρχει δευτερόποδος. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε αφήνουμε κάποιον στο πόδι μου. Πώς λέγεται αυτός? Εγώ έχω ακούσει και τρίτο πόδι. Και τρίτο πόδι, το έχω ακούσει και το έχω δει κάποιες φορές. Τι είναι αυτό, Δεσποινής? Είναι αυτό που κουβαλάω εγώ τον μπαστούνι μαζί. Δεν έχω κάποια στιγμή για να στέκομαι. Ναι. Άμα χρειαστώ. Αυτό είναι το τρίτο. Ένα-δύο. Στο ποδόσφαιρο ξέρω τι είναι το τρίτο πόδι, αλλά. Επίσης και στην τέτοια δεν ξέρω τι είναι το τρίτο πόδι, στη Χαλκιδική. Ναι, μπράβο. Στην Χαλκιδική πάει, είναι το τρίτο. Έχεις πάει. Η Χαλκιδική έχω πάει. Η Χαλκιδική έχει, χωρίς να το δεις έτσι σε χάρτη, είναι τρία πόδια. Σε το τρίτο πόδι, στο τρίτο έχω πάει. Είναι το τρίτο. Το πιο μακρύ. Που φεύγεις για το άθος μετά που πας. Είναι από το μακρύτερο πόδι. Και αποθεώθηκα. Εντάξει. Έτσι κάπως πήγε. Ωραία. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω το εξής. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο
πλέον, φέτος, όλη τη χρονιά και μου το λένε και ενώπιση του 18 τώρα που συζήταγα με πάρα πολύ κόσμο, οι σχολιασμοί μας και τα βίντεο που είναι εν δράση. Γι' αυτό το έχουμε καθιερώσει, να το πω στους τηλεθεατές μου. Τα βιντεάκια που βάζουμε ναι, και είναι. Γιατί και πέρσι είχες πολύ ωραία θέματα, αλλά τους αφήναμε να τα δουν μόνοι τους. Ναι, τους αρέσει περισσότερο που τα σχολιάζουμε. Ξέρεις γιατί, ρε εσύ, Άλεξα, επειδή εντάξει τώρα είναι μια εκπομπή που τη βλέπουν όλες οι ηλικίες. Δεν απευθύνομαι όπως τη δική μου εκπομπή στους οπαδούς, στους φιλάθλους, άντρες, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων. Βλέπει και η κυρία Μαρία, και η κυρία Αγλαία, και το παιδάκι, η Μαριλένα, ο Γιωργάκης, τα μικρά παιδιά. Η κυρία Αγλαία εννοείς την Κυριακού, για να το διαχωρίζουμε. Ναι, 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 ναι. Η κυρία Μαρία, η Κουτσή. Ναι. Όλοι μπορεί να τα βλέπουν. Όλοι. Λοιπόν, γιατί όλοι Κουτσή, στραβή, τυφλή. Στον Άγιο Παντελεήμονα, δώστε. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Κάνουμε και αγαθοργίες κατά καιρούς. Γίναμε κουβάρια, είναι αυτό που λέμε. Γίναμε μαλλιά κουβάρια. Εννοείται. Ωραία. Αλλά. Και έτσι επέλεξα μέσα από τη στήλη σου αυτή των αθλητικών να είμαστε λίγο πιο light, ρε παιδί μου. Λίγο πιο. Να τα καταλαβαίνουν γιατί ξέρεις, όταν εσύ τα εξηγείς και λες, θα δούμε και το βίντεο. Μπράβο. Πολλοί που ανοίγουν εκείνη την ώρα, εγώ δηλαδή. Δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Και μου είπε η AGB ότι 6 τηλεθεατές ανοίξαν στο κλείσιμο. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μπορώ τώρα να τους φωνάξω. Κυνηγά γιατί. Τη Μενεγάκη και εσύ δηλαδή. Ναι, γιατί η Μενεγάκη που τρέχει μόνη της. Λοιπόν, δεν μπορώ να τους φωνάξω γιατί οι 6 τηλεθεατές δεν ήταν από την αρχή της εκπομπής μου, ρε Λάζαρε. Είχανε κάποιες δουλειές οι άνθρωποι. Καλά, έχεις δίκιο. Εγώ σε 10 και 20, να σας πω και κάτι, και 100 τηλεθεατές να έρθουν στο τελείωμα της εκπομπής, δεν πειράζει. Ας τους ανθρώπους, μωρέ. Κρίμα είναι. Και άλλες εκπομπές να δουν. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω. Σεβόμαστε όλους τους. Και επειδή τα όλα πάρα πολύ γλυκά. Θες να το σπάσεις μήπως και αυτό. Τόσο προς την αρχή γιατί μας χρωστάς. Σωστά να φαγητό. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Έφυγε το. Εκείνη την ώρα έλεγα, έφυγε για, έναν πολύ... παιδί μου. Έλεγα για έναν πολύ τυχερό άνθρωπο. Και μου σπάσε το ναι. Πιρέξ. Μου πέσε από τα χέρια. Έφυγε η Κρουσουζιά. Έφυγε, έφυγε. Εντάξει, okay, είναι την καλά. Την πήγαν άλλοι τώρα να δω πώς θα την φύγουν και από εκεί. Λοιπόν, έχουν συνηθίσει για... να την παίρνουν έτσι κάλλιως. Αλλά ξέρεις εγώ κατά την κεκτημένη ταχύτητα το έκανα. Δεν ήθελα. Αλλά από κεκτημένη ταχύτητα το πέταξα. Κατάλαβες. Δεν πήγα να πετάξω το πήγα έξω. Πήγα να πετάξω κάτι άλλο και πες το πήγα έξω. Εγώ στεναχωρήθηκα όμως γιατί μου είχε στείλει και φωτογραφία μου λες θα φάω 4 πιάτα από αυτό. Και τελικά, πήγα με τα χέρια άδεια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το πρώτο θέμα. Λοιπόν, επειδή εντάξει, παρήλθε το 2017, οφείλουμε στον κόσμο και εμείς να τους δώσουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία για το 2017. Με άρωμα Ευρώπης. Αν και η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, εντάξει, δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης στη συγκεκριμένη εντεκάδα. Θα σας παρουσιάσουμε, έχουμε 3 γκρουπάκια. Για δώστε μου το. Πάμε να δούμε την καλύτερη εντεκάδα για το 2017, παρακαλώ. Πρέπει να κάνουμε μία ανασκόπηση, να δούμε στην Ευρώπη. Ακριβώς, για το 2017. Mm-hmm. Ας βάλουμε στο τέρμα τον Μπουφόν. Μεγάλος τερματοφύλακας και ωραίος άντρας και σε ηλικία θα έλεγα μεγάλη. Τέλος πάντων, είναι τερματοφύλακας για την καλύτερη εντεκάδα όπως ψηφίστηκε. Μαρσέλο αριστερό μπακ. Σέρζιο Ράμος, πάμε αμυντικά πάντα έτσι από τον τερματοφύλακα προς την επίθεση. Είναι κεντρικό στόπερ. Ντάνι Άλβες από την Μπαρτσελόνα που μετακόμισε δεξί μπακ. Πάμε στον Καντέ, μεσοαμυντικό χαφ. Θα τον δείτε από την Τζέλσι. Προχωράμε σε σχήμα ρόμπου βεβαίως. Τόνι Κρός από τη Ρεάλ Μαδρίτη, αριστερό χαφ θα λέγαμε. Λούκα Μόντριτς, τον είδαμε εδώ και με την Κροατία που έπαιξε. Δεξί χαφ. Πάμε στον Μπρούνε Ντεμπρούνε, Κέβιν Ντεμπρούνε. Αμυντικό. Τον βάζουμε σερβιτόρο, θα έλεγα πίσω από τον επιθετικό. Πάμε στα εξτρεμάκια τώρα, στις φτερούγες Νέιμαρ. Και ποιος δεν τον ξέρει, αριστερό εξτρεμ. Μέση δεν θέλει και πολλές περγαμινές και συστάσεις. Ο Μέση δεξί εξτρεμ. Και βέβαια στην κορυφή της επίθεσης το μοντέλο, ποιος άλλος, ο ένας και μοναδικός, Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η εντεκάδα. Ο καθένας είναι από διαφορετική ομάδα. Ακριβώς. Να κάνουμε την υποτιθέμενη εντεκάδα του 17 που ο καλύτερος στη θέση που βρίσκεται. Ακριβώς. Ο καλύτερος παίκτης ψηφίστηκε για το 2017 και έτσι φτιάξαμε την ιδανική, θα λέγαμε, εντεκάδα για το 2017. Πάμε τώρα να δούμε και τους προπονητές. Ναι. Έχει σημασία, έτσι. Πολλούς, ξέρεις, εγώ προπονητές δεν ξέρω πάρα πολλούς. Κάποια ονόματα είναι πολύ γνωστά. Ωραία, κάποιοι. Αλλά όμως και εσείς υπάρχουν οι καλύτεροι. Θα δεις γνωστούς. Πάμε, Φίλιππα, στους προπονητές. The Boss. Εδώ είδατε και το Ζινεντίν Ζιντάν. Έτσι, στο νούμερο 10, Διέγκο Σιμεώνε. Γνωστός ο κύριος. Τον ξέρω. Το ξέρεις, το γνωρίζεις. Τον γνωρίζω. Ωραία, δεν ρωτάω ομάδες, άστο μην μπερδευτούμε. Όχι. Γιατί έχουν αλλάξει ομάδες. Κάρλο Αντσελότι. Ένας ιδανικός, θα δείτε. Ερνέστο Βαλβέρδε είναι
ένας προπονητής που πέρασε και από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει από την Ελλάδα, τον ξέρει πολλοί κόσμος. Ο Ποτσετίνιο, Μαουρίσιο Ποτσετίνιο, ένας Ιταλός ο οποίος έχει περάσει από πολύ μεγάλα κλαμπ. Άλλος ένας, ο Λεωνάρντο Ζαρντίμ, ο οποίος πέρασε και αυτός ξυστά λίγο, αλλά δεν ακούμπησε από τον Ολυμπιακό, δεν έκατσε και πολύ καιρό. Μουρίνιο, Ζωσέ Μουρίνιο, από τις θητείες του στα δύο μεγάλα κλαμπ και στην Τσέλσι. Αντώνιο Κόντε, άλλος ένας ανερχόμενος, θα έλεγα, προπονητής, ο οποίος έχει έρθει σε μεγάλους τελικούς. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος ήταν, αν θυμάσαι, και παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έφυγε και βεβαίως έγινε αμέσως και προπονητής με μεγάλες περγαμίες. Ο Αλέγκρι, Μασιμιάλο Αλέγκρι. Και βεβαίως, στο νούμερο ένα, The Boss, όπως είδαμε και στην αρχή, ο μεγάλος, ο Γάλλος, Ζίνεντιν Ζιντάν, ο οποίος, μεγάλες οι περγαμινές του βεβαίως, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κλαμπ. Ένας προπονητής, πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει από μια ομάδα το χρόνο? Σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο, στους 10 καλύτερους που δείξαμε. Σε ευρώ, το χρόνο ή στα συμβόλαια. Τα συμβόλαιά τους μπορεί να είναι διετή, τριετή. Το χρόνο θεωρώ ότι από 10 έως 40 εκατομμύρια ευρώ. Από 10 έως 40. Ας βάλουμε μια τέτοια κλίμακα, από 10 έως 40. Αυτοί οι προπονητές που βλέπεις. Έκανα βλακία που άφησα την μπάλα. Γιατί? Την έριχνα πολύ, έσκιζα τα δίχτυα και τελικά ήμουνα, πώς το λένε, ήμουνα συναγώνιστος. Και τα βλέπεις, Αγγελική. Την άφησα την μπάλα, έπρεπε να έχω γίνει προπονητής. Βλέπεις τι χάνεις. Ναι. Και βλέπεις τι χάνει το ευρωπαϊκό στερέωμα. Στερέωμα. Φαντάζεσαι τώρα σε αυτούς τους 10 να λέγαμε και Αλέξανδρος Πετρίδης from Greece. Πω, με μεγάλη θητεία στη Real Barcelona. Ναι, Barcelona, πω, είχα πάει το καλοκαίρι, πήγα κανάρια νησιά. Εδώ θα έχεις αλλάξει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, θα έχεις περάσει από όλα τα μεγάλα κλαμπ. Θα ήθελα να έχω και ένα πολύ καλό μάνατζερ όμως, έτσι να με βγάζει στο εξωτερικό. Φίλε, άμα είχα τέτοιο φίλο τώρα έτσι, νομίζω θα μου δίνεις και εμένα ένα κοκαλάκι να ασχοληθώ. Να βρω κι εγώ φουκαράς για τον Παναθηναϊκό μερικούς παίχτες να με βοηθούσες, έτσι. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα. Πώς το βλέπεις τη χρονιά, για πες μου. Θα ασκήσει τα δίχτυα κι αυτός, όπως κι εσύ. Μάλιστα. Θα τα ασκήσει. Εσύ φταίς που δεν τα ασκίζεις. Ναι, εσύ φταίς. Εγώ φταίω που δεν μπαίνω μέσα. Και δίνεις δικαιώματα. Λοιπόν, ξημερώματα όμως. Πάμε και στο τρίτο γκρουπάκι που έχουμε για τους καλύτερους επιθετικούς. Εγώ νομίζω ότι και σαν επιθετικός θα μπορούσες να διαπρέψεις. Μα μόνο επίθεση έτσι. Παίζω. Μόνο ωραία, επίθεση. Λοιπόν, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και γι' αυτό πάμε τώρα στο νούμερο 10. Ξεκινάμε με τον Ρωμέλου Λουκάκου. 40 γκολ βλέπεις. Αυτά όλα είναι στη σεζόν που διανύσαμε το 2017. Ο Immobile 41 γκολ, Σύρο Immobile. 41 γκολ ο συγκεκριμένος κύριος. Πάμε στη νούμερο 8 θέση, ο Bast Dost με 42 γκολ. 42 γκολ ο συγκεκριμένος κύριος. Πόσους αγώνες παίζουμε σε ένα δείτε. Χρόνο, θα μου το πεις μετά. 30 με 40 αγώνες. Λοιπόν, ο 41, 43. Ωραία, λοιπόν, Αμπου Μεγιάνκ 43 γκολ, ο Εμερίκ, Πιέρε Εμερίκ. Πάμε στο νούμερο 5, ο Έντισον Καβάνι, ο μεγάλος αυτός Ιταλός striker, με 53 γκολ παρακαλώ και σε μεγάλη ηλικία, έτσι, δεν είναι και πιτσιρικάς. Στο νούμερο 4, Κριστιάνο Ρονάλντο, θα δεις το ένα όμως που θα σου κάνει εντύπωση, με 53 γκολ. Νομίζω ότι το μαντεύω ότι θα είναι στο 65. Στο νούμερο 2 είναι ο Λεβαντόφσκι, ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι, με 53 γκολ. Προσέξτε, στο νούμερο 2 πάμε, το Λάιον Μέση με 54 γκολ και όμως κανένας από Μέση και Ρονάλντο δεν είναι στη νούμερο 1 θέση. Στο νούμερο 1 βεβαίως είναι ο μεγάλος Χάρι Κάνε με 56 γκολ παρακαλώ. Με 56 γκολ. Δηλαδή έφαγε και τον Λάιον Μέση. Σε κάθε αγώνα σκόραρε και σε κάποιους σκόραρε και διπλό. Εξαρτάται τις υποχρεώσεις, αν είσαι Ευρώπη, ναι, το κύπελο, ναι, όλες μαζί, ναι, τις υποχρεώσεις, okay, της ομάδας. Κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Σε μία σεζόν. Ναι. Εντάξει. Βέβαια, είπαμε γύρω στους 30 αγώνες, μου είπες ότι παίζουμε, έτσι δεν είναι. 30 είναι του πρωταθλήματος. Θα βάλεις άλλους 10 αγώνες περίπου για την Ευρώπη και 5 με 6 αγώνες για το κύπελό τους. Μέσο όρο, γιατί κάθε χώρα έχει διαφοροποιηθεί λίγο από το δικό μας. Αλλά, δηλαδή, γύρω στις 50 συμμετοχές. Μπορεί να μην είναι και στις 50. Να συμμετέχει ο παίχτης, μπορεί να συμμετέχει στις 30 και να έχει από 2 γκολ μέσω όρο. Αλλάζει η κατηγορία τους και το χρηματικό τους έπαθλο, να το πω, η αμυγή τους με τα γκολ της. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν και όριστα συμβόλαια ανάλογα τις συμμετοχές τους. Δηλαδή, σου λέει ότι η μεταγραφή του Πετρίδη, ξέρω εγώ, την κλείσαμε το χρόνο με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Έχει έξτρα κινητρό έπαθλο, άλλες, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ. Αν κλείσει, ξέρω εγώ, 40 συμμετοχές.
ή ο αριθμός των γκολ που θα βάλει, αν είσαι επιθετικός, ξέρω εγώ, είναι αν έρχεται άνω των 20 τερμάτων. Είναι πάντα επιθετικός. Όχι. Α. Όχι, μπορεί μέχρι και τερματοφύλακας να βάλει γκολ. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά κατά κύριο λόγο. Έχω δει σε τερματοφύλακα, goalkeeper, ξέρω εγώ, σε τελευταία φάση αγώνος πριν σφυρίξει η λήξη, σε corner έχουν ανέβει όλη η ομάδα πάνω και βάζει γκολ ή από πέναλτι. Και αφήνει πάντως, τον τερματοφύλακα. Γενικότερα, πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, η πιο δύσκολη θέση, ο πιο δύσκολος και μεγάλος ρόλος. Δηλαδή, λέμε, υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο υπεύθυνος προγράμματος, κάποιος έχει τα πιο πολλά στο κεφάλι του. Σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, η πιο δύσκολη και καλοπληρωμένη θέση. Γιατί δεν παίρνουν όλα τα ίδια. Δεν υπάρχει δύσκολη και καλοπληρωμένη. Δύσκολη, εγώ κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ τα χαφ. Που εκεί πρέπει να έχεις όλο τον έλεγχο, το κέντρο, είτε να μοιράσεις πάσες να δώσεις, είτε να κόψεις, είτε οτιδήποτε. Εκεί είναι όλη η βρώμικη δουλειά που λέμε. Η πιο καλοπληρωμένη είναι η επιθετική. Αλλά η πιο δύσκολη και βρώμικη δουλειά που έπρεπε να ακριβοπληρώνεται, και ορισμένα χάφη είναι πολύ ακριβοπληρωμένα, όπως ο Ινιέστα, μεγάλοι οι παίχτες, είναι η πιο βρώμικη δουλειά αυτή που πρέπει και να κόψεις και να μοιράσεις. Είσαι στο κέντρο, στα χαφ και πρέπει να έχεις όλο τον έλεγχο για τις φτερούγες, να μοιράσεις, για να δώσεις το σερβιτόρο μπροστά, να κόψεις ανασταλτικό. Ένας ποδοσφαιριστής ξεκινάει. Εκεί, εμένα εκεί είναι του... το κλειδί. Άκου. Εκεί είναι ο το Μέση, κλειδί. Είπαμε ότι είναι εκεί. Ναι. Για το 2017. Είναι δεξί εξτρέμ. Μπορεί του χρόνου να πάει αριστερό ή χάφι αυτό ή τον έχουμε έχει για όλα παίξει, τα χρόνια. Έχει παίξει και εσωτερικές αλλαγές την ώρα του αγώνα, τον έχει χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, σαν 7-10. Μπορούν να είναι το ίδιο καλή ή όταν ένας άνθρωπος είναι καλός επιθετικός, ναι. Αν τον ναι, πάρει ναι, 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 ναι. Μπορεί να μην μπορεί. Σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να είναι και στην άλλη πλευρά να τον πάει, είναι κορυφαίος ο συγκεκριμένος παίχτης. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια, οι φυσικές τους θέσεις είναι αυτές. Ο Ρονάλντο είναι στη Βούλα, δεξί ότι... εξτρέμο Μέση, αριστερό εξτρέμο όπως είδαμε ο Νεϊμάρ. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι αν μπορούσαμε να το πάμε με βάση θέση και χρημάτων, ότι ο τερματοφύλακας είναι αυτός που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και παίρνει τα περισσότερα λεφτά. Είχα. Έτσι, όχι. Βέβαια, κοίταξε, όταν μιλάμε για τέτοια επίπεδα, μην νομίζω ότι και ο τερματοφύλακας ή ο αμυντικός δεν βγάζει χρήματα. Μιλάμε για τρελά χρήματα, όπως ο Μπουφόν, όπως και άλλοι τερματοφύλακες, μεγάλα ονόματα, οι οποίοι και Γερμανοί τερματοφύλακες και Πορτογάλοι δηλαδή, που έχουν περάσει από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και έχουν πάρει αμοιβές, ξέρω εγώ, 40, 50, 60 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επειδή μας τα είπες πάρα πολύ καλά, θα σε γλυκάνω. Κάτσε να φάμε τώρα. Πριν το σπάσεις. Ναι, πριν το σπάσω. Ρόδι έσπασες. Το έσπασα το ρόδι, όλα καλά. Τι κάνει ο κοκκιμού. Καλά είναι. Καλά είναι. Το ρόδι και η γειτονιά καλά είναι. Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλο επιτελείο, άλλα θέματα. Αλλά τώρα να σας πω κάτι, μετά από μία ώρα εκπομπής και άλλαξα και είπα και έκανα και έδειξα. Αφήστε με λίγο να γλυκαθώ κι εγώ. Άντε, τα λέμε αύριο. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.